Μάχο, Μάχο, εδώ έχεις μια τάση να προχωράς και να μην μου λες κουβέντα. Τίποτα, πατάμε τις βίδες, πρέπει να μας τα γνώσει κόλλα. Δε λες κουβέντα. Κράτας κρυμμένα μυστικά. Είμαστε έτοιμοι για να την αξιμώ όλο αυτό που να πω. Δε θα μείνει για Ανδρέας. Δε θα μείνει Μανάλη. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Πριν ξεκινήσουμε να πούμε το οτιδήποτε, να σας ενημερώσω ότι το σημερινό βίντεο είναι μια ευγενική χορηγία των αντιπυρητικών που παίρνω. Ήρθα σήμερα στον Πάνο για να συνεχίσουμε το Crypto Next Project. Πάμε να το φωνάξουμε να μας πει τι έχουμε να κάνουμε. Πάνο! Πρώτη μούρη στο καβούρι. Πρώτη μούρη στο καβούρι για να μας πεις τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε τη διαδικασία κλεισίματος, το motor card, να βάλουμε σασμάν δηλαδή και όλα τα. Θα τα κάνουμε όλα αυτά που είπες την προηγούμενη φορά. Βλέποντας και κάνοντας. Το ήξερα. Λοιπόν, ανάλογα τι θα κάνουμε σίγουρα. Σίγουρα θα το κλείσουμε κάτω, βάζουμε μπουζόνια και προχωράμε. Ό,τι προλάβουμε. Τώρα πες μου μία τιμή για τα μπουζόνια, θέλω να μου πεις. Τα συγκεκριμένα μπουζόνια, ναι, επειδή λαστιχάρουν και είναι και πιο κοντά, έχουν 130 ευρώ. 130 ευρώ. Τέσσερα σιδεράκια, 130 ευρώ. Είναι από ατσάλι αυτό, γι' αυτό είναι τόσο ακριβά. Ωραία, πάμε μέσα. Πάμε να το κάνουμε. Πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε το σασμάν. Μάλιστα. Ξέρουμε να πούμε και ποιες είναι ταχύτητες. Τις ξέρουμε. Για πες μας παρακαλώ να μάθουμε κι εμείς. Πρώτη. Ναι. Δευτέρα, τρίτη, τετάρτη. Μάλιστα. Τα κάρτερα μας πεντακάθαρα. Το σασμανάκι μας είναι έτοιμο. Θα ξεράσει, γιατί το ανακατευτεί. Το στροφαλάκι μας έχει μπει επάνω. Τέλεια. Ο άξονας μανιβέλας έτοιμος, κουρδισμένος. Μίτσο, μία παρένθεση. Εδώ πέρα βλέπουμε, δεν έχουμε κολλήσει το κομβίο. Κανονικά εδώ πέρα το κολλάμε για να μην γυρίσει κανένα μάγουλο από κάποια υπερστροφία, να το πω έτσι. Ωραία. Ο λόγος ότι δεν το έχουμε κολλήσει έτσι, γιατί είπαμε ότι το μοτέρ θα το φτιάξουμε όπως βγαίνουν τα πράγματα από το εργοστάσιο τα αράτα. Δηλαδή, για μένα είναι λάθος η συγκεκριμένη πιέλα, δεν πρέπει να κλειστεί με αυτή την πιέλα. Απλά θα το κάνουμε με αράτα πράγματα. Μετά θα το πούμε στο επόμενο βίντεο, εμείς πούμε τι θα κάνουμε. Θα το βελτιώσουμε κι άλλο, ρε παιδί μου, αλλά. Θα το βελτιώσουμε σωστά, έτσι όπως το βελτιώνουμε οι Έλληνες και όχι οι Μαλαισιανοί. Που δεν ξέρουν, τα γατάκια. Και συνεχίζουμε, βάζουμε κόλλα να κλείσουμε τον κορμό μας. Τελειώσαμε με την κόλλα. Τελειώσαμε. Εδώ πρέπει να βάλουμε επιλεκτικά για να μην μας ξεράσει μέσα στους αυλούς που περνάει το λάδι. Στο κομμάτι που βάζεις τώρα εκεί πρέπει να προσέξουμε να μπει μέσα, έτσι. Εδώ δεν θέλει πολύ ποσότητα. Οκ. Okay. Γιατί όταν κλείνουν τα κάρτερ δεξιά και αριστερά απλώνει η κόλλα. Οκ. Okay. Επίσης τι μου είπες πριν. Θέλουμε πολλή ώρα να περάσει για να μην μας τελειώσει η κόλλα. Επομένως πρέπει να τα κάνουμε λίγο γρήγορα αυτά, ρε παιδί. Γρήγορες κινήσεις στο να μας κλείσει ο κορμός. Έπεσε και το σφυράκι. Γιατί χτυπήσαμε τώρα, Μάχο? Αναγκαστικά γιατί μου ακούγεται το βλέμμα. Οπότε άμα δεν μπαίνει κουφέτο, μην φοβηθείτε, ρίξτε το εκεί πέρα. Ρίξτε το, θα μπει. Ο κορμός μας είναι έτοιμος, κλειστός. Τέλεια. Πώς συνεχίζουμε? Συνεχίζουμε πρώτα απ' όλα να δοκιμάσουμε το σασμάν μας. Πώς θα δοκιμάσουμε το σασμάν? Θα βάλουμε τον άξονα του εδώ για να δει. Α, αυτό είναι που πήγες, που τσιμπήσαμε, έτσι. Το κολλήσαμε για να μην έχει πάρα πολλά κενά μεγέθη. Θα τσιμπήσαμε την ψάκι. Για πες μας, κύριε Πάνο, τι μου έλεγες? Τώρα θα πάμε να κολλήσουμε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα τον επιλογή αυτόνα. Να το κάνουμε όπως είναι η μηχανή. Αν δεν το κολλήσουμε και βάλουμε εκεί τσιμπλέχτη, στο πόδι θα έχει πάρα πολύ κενό. Όπως έχεις τα παπιά που πατάς την ταχύτητα και είναι, πατάς, παιδί μου. Άμα εδώ πέρα το κάνουμε ένα τσίμπημα, δεν θα κάνει το μπρος πίσω και θα στο λευγέ κατευθείαν. Θα είναι πιο άμεση η αλλαγή ταχυτήτων. Ναι. Θα είναι σαν μηχανή, ρε παιδί μου, δεν θα είναι σαν παπί. Ναι, θα είναι πιο σωστό. Τέλεια, τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για το τυψάκι. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Και πάμε να το βάλουμε στη θέση. Εδώ ο μήλος μας δεν μπορεί να μας κουμπώσει διαφορετικά. Δουλεύουν όλες κανονικά.
Καρφωτές βάζει ρε, πάντα συμπλέκτη. Ξεκινάμε με την νεκρά. Πρώτη, δευτέρα. Τρίτη. Τρίτη. Τετάρτη. Από σασμάν είμαστε κομπλέ. Τέλεια. Τώρα τι κάνουμε, τσεκάρουμε τη μανιβέλα. Ναι. Okay, και πώς βλέπεις. Γυρίζουμε, πρέπει ίσα-ίσα να μαρμαγκώνει το σασμάν. Okay, τέλεια. Και συνεχίζουμε. Επόμενο στάδιο, να βάλουμε κυλινδροπίστονο για να κάνουμε αγκομέτρηση στο μηχανάκι. Βάζουμε μπουζόνια. Ναι. Τα τσάλινα αυτά, τέλεια, υπερμπουζόνια. Βέβαια. Τα ελαττήρια είναι αυτά, έτσι. Ναι. Του λαδιού πρώτα. Μαζί με τα δύο ψηλά. Πρώτα βάζουμε το μέσα. Βάλαμε και το δεύτερο. Η συμπίεση έχει ένα μαύρο και ένα ανοιχτό χρώμα. Το μαύρο πάει πάντα στη μέση. Με τα γράμματα πάντα προς τα έξω όπως κοιτάμε το έμβολο. Και εδώ να δείξουμε τα γράμματα. Πού φαίνονται τα γράμματα, μας τρελάνεις, ρε. Ωραία τα γραμματάκια αυτά από πίσω, ε. Από πάνω. Και πάνε όπως το βλέπουμε το έμβολο. Ωραία. Είπαμε για αγκομέτρηση, αλλά δεν έχουμε φτιάξει ακόμα την κεφαλή. Πάνω. Ναι, Μίτσο, πρέπει να φτιάξουμε την κεφαλή πρώτα. Μετά να κάνουμε αγκομέτρηση. Να φτιάξουμε δηλαδή το χώρο κάψη εκεί πέρα να μην βρίσκει το πιστόνι. Αλέξα, βάλεις κανένα χεράκι, θα κάνουμε μια δουλειά. Οχ, τι έχουμε εδώ. GPS. Τι είναι το GPS. Δεν ξέρουμε εμείς από GPS. Τηλέφωνο. Πώς πάμε προς τα εκεί. Στη Σκυρανίτσα, στα στρίψη αριστερά. Στον Μπαρμπαγιώργη του Μαραγκού. Από κάτω. Προχωράς ευθεία. Είσαι σε καλό δρόμο. Στο σουβλατζίδικο στρίψε δεξιά. Κάνε δεξιά. Ωραίος ο μάστορας. Περνάει. 100 ανηφορίζει. Κάνε τα παριστερά σαν ανοιχτή δεξιά στο γάσιμο. Περνάς όπως είσαι. 80 φουρκέτα δεξιά. Σώπα και έφτασες. Έλα. Έλα ρε παιδί μου. Παιδίτε μαγές. Το βρήκαμε. Κέτα. Μαστορασού. Θα βαρέσουμε το κοτσάνι τώρα! Κατεβείτε μαγιές! Πού ήταν! Κατεβήκαν, έχουν ετοιμαστεί ήδη! Τι σκάει! Οι ειδικές δυνάμεις στάσανε! Μπήκαμε τσιπού! Κατά αυτά! Μπήκαμε τσιπού! Ο Μαστοράκος! Αλέξης Λιβανάς! Ρε μαλάκα, με φοράζει ο Μαστοράκος! Ο κορυφαίος! Ο καλύτερος! Πού σα λέω μου! Παντράκο! Μαγιές, πάρτε ένα μηχανάκι και βγάλτε βόλτα. Τώρα. Μπαμπά μου. Με συναγκαρία με έχει μέσα. Γεια σου, μαστορά μου. Δεν μοιάζει για μπαμπά σου. Πόσο τον έκανε. Μικρός. Μπαμπά σου αυτός. Τον είχε διακόμενος μαζί, μαλακά. Hello και welcome στο κατάστημα του φίλου μας του πάντου του Κατσαντόγι. The Doctor. Αλέξης Λιβανάς. Θα πάει στο μυλό τώρα. Έχουμε την πάνω την κορυφή. 54 και κάνει αυτό τη γωνιούλα. Τη θέλω να τη βάλω στον πυθμένα και να το βγάλω. Και το ένα και το άλλο. Όμορφα. Τι ωραία. Συνήθως πάνω. Όταν σπάω γωνίες και τέτοιο, έχω το έμβολο στο χέρι. Ναι. Κάνω δοκιμή για να δω που κάθεται. Mm-hmm. Όταν θέλουμε μάχο να δούμε το έμβολο πόσο ακριβώς είναι, έχουμε τη μέθοδο της πλαστελίνης. Δηλαδή, παίρνω πλαστελίνη, την βάζω... Στις βαλβιδότοπες. Μπράβο, και ας αυτό, τσέπες τα λέω εγώ αυτά. Τσέπες, ναι. Τσέπες πιστονιού, τα έλεγε ο μαστοράς μου, και γιατί είναι κάποια πράγματα που δεν έχουν ρε φίλε τέτοιο. Τέλος πάντων, βάζουμε λίγο πλαστελίνη εδώ. Ωραία. Το παίρνουμε μαζί με την πλαστελίνη, το ακουμπάμε πάνω εκεί, κάνει εφαρμογή και μετά με το παχύμετρο
μετράμε αυτό, καρφώνουμε πάνω στην πλαστελίνη και βλέπουμε πόσο έχουμε κατεβάσει. Εντάξει, αυτό το κάνεις με πολλούς τρόπους. Ναι, με πολλούς τρόπους. Πάμε για πλαστελίνη, μετά το τσεκάρεις με λόγια, μετά το τσεκάρεις με χίλια δύο πράγματα. Τώρα λέμε εμείς τη μέθοδο. Ναι, απλά αυτό είναι τώρα, δηλαδή θέλει πάρα πολύ λίγο. Ακόμα. Αυτό ναι, θέλει λίγο. Ναι, ναι. Πιστεύω έτσι. Τώρα... Ναι, θα το φτιάξουμε λίγο εδώ. Θα το φέρουμε άλλο λίγο. Σο... Να βγει ωραίο. Μίτσο, το έχουμε. Το έχουμε. Είναι δουλειά εργοστασίου, θέλω να πω. Όχι... Είναι τα χέρια αλφάδι. Αλφάδι. Αλλά είναι άλλα πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Δηλαδή, άμα μου πει είσαι καλλιγράφος, είμαι. Τράβα πλεξαχτίνα αυτό που κάνει ο μάγος. Ήρωα! Ήρωα! Λοιπόν, τι έχουμε κάνει, έχουμε μετρήσει τώρα το κύλινδρο. Έχει γεμίσει το κύλινδρο με το υλικό της μέτρησης και τώρα βάζουμε το υγρό που θα μετρήσουμε το χώρο της κεφαλής για την καύση. Θα τα προσθέσουμε όλα αυτά και με μια μαθηματική πράξη θα βγάλουμε τις σχέσεις συμπίεσης. Τέλεια. Τώρα δηλαδή θα μετρήσουμε εκεί που είναι οι βαλβίδες ουσιαστικά. Θα ρίξουμε στο χώρο εκεί το ίδιο το υγρό για να κάνουμε τη μέτρηση. Αφού πήραμε τις μετρήσεις, τώρα κάνει τα μαγικά του εκεί πέρα τα ειδικά τα κόλπα ο Πάνος. Να μας πει πόσο βγαίνει. Είμαστε έτοιμοι για να δούμε. Μόνο αυτό που να πω. Όχι βόλτα να κάνουμε. Πόσο βγαίνει, Πάνο. Πού το. 14,65. Ναι, ρε. Μου επιτρέπετε. Ναι. Δεν θα μείνει για Ανδρέας. Δεν θα μείνει μανάλι. Ριζότο θα φάμε. Θα πάει το ντεκομίσιο και το κροτάλισμα. Η συμπίεση, όπως είδατε και εσείς, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι στα 14,65 για την ακρίβεια. Και καλό είναι να τη ρίξουμε, γιατί το θέλουμε για βόλτα το μηχανάκι. Με αυτή τη συμπίεση δουλεύουν τα αγωνιστικά σχεδόν. Οπότε θα πάμε το πιστόνι στον τόρνο να αφαιρέσουμε υλικό ώστε να πέσει η συμπίεση. Αυτή είναι η πιο σωστή επιλογή που πρέπει να κάνουμε. Εκτός αν θέλουμε να φάμε ριζότο. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Μηχανάκι παίζει, παίζει βολτάτικο. Αλλά αν η γνώμη μου, αν κράταγε ο Πάνος αυτή τη συμπίεση, αν έφερε αγωνιστικό, θα χρησιμοποιούσε βενζίνη 120 οκτανίων, αυτά που έχουμε πει σε άλλα βίντεο του μοντάκι. Εντάξει, δηλαδή με αυτή τη βενζίνη μπορεί να δουλέψει το μηχανάκι σε άλλες κλίμακες, έτσι. Και άμα ανεβάσει κι άλλο από μια συμπίεση, μπορεί να δουλέψει μηχανόλη και χίλια δύο πράγματα. 120-138 μια πηδήση. Μην πα πει ότι του κάνουμε F16. Καταλαβαίνετε. Εμεί θέλουμε γύρω στα 13 για να 13 μπορούμε κομμάτια. Να βάλουμε. Ναι, 13,1. Οπότε πρέπει να κατεβάσουμε δύο μονάδε περίπου. Όχι, ένα. Μια μισή μονάδα. Μια μισή μονάδα συμπίεση. Πολλοί λένε να βάζουν φλάτζα από την κάτω μεριά για να. Τι να κάνει φλάτζα, να ρίξει μια μισή μονάδα, δεν παίζει. Φλάτζα μπορεί να ρίξει τη συμπίεση, Μίτσο, απλά. Χαλάμε το σκουίζ. Χαλάμε το σκουίζ. Μπράβο, Πάνο. Πρέπει να έρχεται πρόσωπο το πιστόνι μας και αφαιρούμε υλικά, γεμίζουμε υλικά. Κατάλαβες, έτσι πάει. Ποτέ δεν κατεβάζουμε το πιστόνι, πρέπει να είναι πρόσωπο. Okay. Ωραία. Νομίζω ότι. Ταιριάζουμε. Ναι, πάντως ο Πάνος, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, φτιάχνει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Είμαι μουσαφίρης όπως το κατάστημα και βλέπω πολύ ωραία πράγματα. Έχει τα πάντα εδώ πέρα. Και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το τέτοιο. Project. Το προσεκτάκι. Το βάλε στο χεράκι σου όμως, δεν μπορούσες. Εκεί. Ίσα δηλαδή. Είναι ωραία πράγματα αυτά, είναι υγιεινά. Τα μπουζόνια, τα είδα, δεν τα είδα. Τα μπουζόνια, για πες του μια τιμή για τα μπουζόνια. 130, να θυμάμαι καλά, κάτι εκεί βγαίνει. Ο Χριστός και η Παναγία, και βλέπω είναι και κεντραρισμένο, γιατί έχει φτιάξει στον τόνο χειροποίητο το μπουζόνι. Να πούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι ωραίο να ασχολείσαι με τέτοια παρά να βγαίνεις και να ξενυχτάς και τέτοια. Μην το πάμε άλλο το θέμα. Είναι ωραίο χόμπι. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτό που είχαμε προσχεθεί. Γίνονται επί τόπου τα πράγματα, δεν τα έχουμε προσχεδιάσει. Μας τώρα πες τι κάνουμε τώρα, πες μου τι κάνουμε. Το επόμενο βίντεο θα δείξουμε την κατεργασία του εμβόλου που θα κατέβει. Αν προλάβουμε, ναι. Αλλιώς θα το κατεβάσουμε και θα. Ωραία, θα κατέβει το έμβολο για να φτιάξουμε τη συμπίεση 13-13 προς ένα, ό,τι πει ο Πάνος. Και. Κλείνουμε. Hello και welcome. Κάντε like σε αυτό το βίντεο και subscribe. Αυτό. 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 Έλα, Μίτσο, κλείστο λοιπόν. Γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Έλα, Πάνο. Φιλιά!
Επόμενο στάδιο, να βάλουμε κλειντροπίστανο. Κοίτα το μαλάκι εδώ.